Αξιωνόμαστε και απόψε να βρεθούμε τέλος Ιουνίου πλέον στην τελευταία συνάντηση της Τρίτης για την καλοκαιρινή περίοδο. Θα σας αφήσουμε να κάνετε διακοπές Ιούλιο και Αύγουστο και την πρώτη Τρίτη του Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ ως συνήθως. Αφού θα έχουμε κάνει νωρίτερα την παράκληση, καθιερώθηκε πλέον να γίνεται η παράκληση, στο τέλος θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε την ομιλία μας και να υπάρχουν και ερωτήσεις, όπως γινόταν ανέκαθεν. Και φτάνουμε στο τέλος αυτής της χρονιάς, έτσι θα λέγαμε, της Ιεραποστολικής, να το πούμε κάπως έτσι, τουλάχιστον αυτή η σύναξη της Τρίτης, μιας χρονιάς που ήταν αρκετά περιπετειώδης, ασυνήθιστη θα τη λέγαμε. Σταματήσαμε και κανά δύο μήνες με την καραντίνα και με όλα αυτά τα πράγματα. Ήρθατε με περισσότερες απορίες, προβληματισμένοι, ταλαιπωρημένοι και λίγο πνευματικά και ψυχικά. Και βρισκόμαστε σήμερα 30 του μηνός, σύναξη των Αγίων Αποστόλων, αφού γιορτάζουμε τους Αγίους Αποστόλους, να βρεθούμε εδώ για να πούμε την τελευταία μας έτσι κουβέντα για αυτή την περίοδο. Και υπάρχει ένας μυστικός, θα λέγαμε, σύνδεσμος μεταξύ των Αγίων Αποστόλων και μεταξύ της Ευαγγελικής Περικοπής που διαβάσαμε την Κυριακή, η οποία μας λέει να μην έχετε καμία μέρη να λέει, ούτε τι θα φάτε, ούτε τι θα πιείτε, ούτε πως θα ντυθείτε. Όλα αυτά λέει τα κανονίζει ο Χριστός. Να κοιτάξετε λέει πως ταΐζει και θρέφει και ποτίζει και ντύνει τα πουλιά του ουρανού και τα κρίνα του αγρού. Εσείς λέει να ζητάτε πρώτα τη δικαιοσύνη του Θεού και τη Βασιλεία Του και όλα τα υπόλοιπα θα προσθεθούν σε εσάς, γιατί ξέρει ο Πατέρας σας τι χρειάζεστε. Και βλέπουμε τους πρώτους που έκαναν πράξη αυτή την υπέρβαση, θα λέγαμε, της μέρημνας για τα βιωτικά, να είναι οι Απόστολοι. Με την κλίση τους κατευθείαν, τους λέει στον Πέτρο και στον Ανδρέα, «Ελάτε πίσω, μου λέει, να σας κάνω αλλοιείς ανθρώπων». Και αυτοί τι κάνουν? Αφέντες άπαντα, ευθέως, τον ακολούθησαν. Και παρακάτω στον Ιάκωβο και στον Ιωάννη τα ίδια. Αυτοί άφησαν και τα ψάρια και τα δίχτυα και τη βάρκα και τον πατέρα τους στο Ζεβεδαίο εκεί πέρα και ακολούθησαν. Και βλέπουμε ότι ήταν και οικογενειάρχες. Ο Απόστολος Πέτρος είχε και πεθερά κιόλας, που το αναφέρεται στη Γραφή. Και παρόλα αυτά βλέπουμε να ακολουθούν τον Χριστό και μάλιστα να ακολουθούν και την εντολή Του που τους έλεγε να μην έχουν μέρημνα ούτε για χρήματα πολλά, ούτε για τίποτε. Τροφάς και ενδύματα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ίσα να έχουμε κάτι να φάμε και κάτι να σκεπάσουμε τη γύμνια του σώματος, για να μην φθείρεται με τις μεταβολές των αέρων και των καιρών. Και βλέπουμε τους Αποστόλους να ακολουθούν αυτό το δρόμο και ουσιαστικά να είναι οι πρώτοι που φτιάχνουν και ένα βίο ανέμελο από βιωτικές μέρημνες. Όχι επιπόλαια, αλλά με βαθιά πίστη και πεποίθηση ότι όντως ο Θεός προνοεί. Εμείς θα κάνουμε τη μικρότερη δυνατή μέρημνα. Και έχοντας αυτό το φρόνημα, ουσιαστικά συμπεριφέρονται ως ακτήμονες οι Απόστολοι και αυτό το φρόνημα περνάει και στις πρώτες χριστιανικές κοινότητες, όπου εκεί πέρα υπήρχε ένα πάντρεμα ακτιμοσύνης και κοινοκτιμοσύνης. Είχανε οι άνθρωποι κάποιες περιουσίες, είχαν χωράφια, είχαν σπίτια, αλλά τα είχαν σαν να μην τα έχουν. Ήταν δικά τους, αλλά ήταν και ολονών. Αυτό ήταν το φρόνημα των πρώτων αποστολικών και μεταποστολικών χρόνων.
Η σχέση μας με τα πράγματα όφιλε για μας τους χριστιανούς να είναι πολύ ελεύθερη. Και βλέπουμε 2020 χρόνια μετά να είμαστε πολύ γαντζωμένοι με τα πράγματα. Πάρα πολύ γαντζωμένοι. Εμείς οι χριστιανοί. Και όταν λέω εμείς οι χριστιανοί δεν εννοώ μόνο τους λαϊκούς χριστιανούς, ακόμη και τους κληρικούς. Νομίζουμε ο καθένας μας ότι έχει παντρευτεί το σπιτάκι του, το εκκλησάκι του, το χωραφάκι του, το αυτοκίνητό του, δεν ξέρω και εγώ τι, και ότι έχει μια άρρηκτη σχέση, μια σχέση που δεν πρέπει τίποτε να τη διασαλεύσει, γιατί αυτό μας δίνει μια σιγουριά επίγεια, μια εγκόσμια σιγουριά, και γεμάτη από απέτηση για τέτοιες εγκόσμιες σιγουριές είναι η ζωή μας, και γι' αυτό το λόγο ξεχάσαμε να ζητούμε πρώτον τη δικαιοσύνη και τη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό το λόγο ξεχάσαμε ότι πρέπει να είμαστε ελαφριοί και ελεύθεροι. Ο χριστιανός και δούλος δεν συμβιβάζεται. Και όταν λέω δούλος δεν είναι ο δούλος σε κάποιον που έχει εξουσία, όχι, αλλά δούλος στα πράγματα. Δούλος των φθυρωμένων πραγμάτων, ο χριστιανός δεν νοείται. Αν είναι έτσι, δεν είναι χριστιανός. Βλέπουμε μετά τους Αποστόλους και τους πρώτους Αποστολικούς Πατέρες, βλέπουμε τους πρώτους χριστιανούς εκεί, βλέπουμε τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας, ο Μέγας Βασίλειος εκεί, τον 3ο αιώνα, να πουλάει όλη την περιουσία, να τη μοιράζει στους φτωχούς, σαν να μην ήταν δική του ποτέ. Βλέπουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να φεύγει εξόριστος από το θρόνο της Κωνσταντινούπολης και να μην κάνει τίποτε. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος να παραιτείται μόνος του όταν τον κατηγορούν στη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο ότι ανέβηκε αντικανονικά και άρχισαν να γκρινιάζουν μεταξύ τους οι επίσκοποι, τους λέει δεν είμαι καλύτερος από τον Ιωνά, τον προφήτη που έριξε τον εαυτό του στη θάλασσα για να κοπάσει η τρικυμία, ας πέσω κι εγώ στη θάλασσα, λέει. Τους χαιρέτησε, άφησε και την Κωνσταντινούπολη και την Πατριαρχία του, θα λέγαμε εκεί πέρα, και τους αγαπημένους του ανθρώπους, και έφυγε στα βουνά να ζήσει μόνος μόνο το Θεό. Γιατί ανέκαθεν και πάντοτε έτσι μάθαιναν να ζουν οι χριστιανοί. Ακόμη και αυτοί που ήταν μέσα στην κοινωνία, ακόμη και αυτοί που είχαν πάντοτε και έχουν εμπλοκή με τα πράγματα του βίου τούτου, ακόμη και αυτοί που είχαν σχέση με τη βασιλεία και με τη διοίκηση της αυτοκρατορίας αργότερα. Γι' αυτό και βλέπουμε ακόμη και βασιλείς και πρίγκιπες και πριγκίπισες να ανταλλάσσουν την επίγεια βασιλεία με την ουράνια βασιλεία και να γίνονται πολλοί από αυτούς μοναχοί και να παρνούνται όλα τα εγκόσμια για να ζήσουν ελεύθερα, ελεύθερα, προσέξτε το, τη σχέση τους με το Θεό, για να μην γίνει τίποτε από τα πράγματα του κόσμου τούτου εμπόδιο στην προσέγγιση του Χριστού και στην ένωση μαζί τους με το Χριστό. Βλέπουμε λοιπόν όλους τους Αγίους της Εκκλησίας, από τους πιο παλαιούς μέχρι τους πιο σύγχρονους, εγγάμους και αγάμους, μοναχούς και εν το κόσμο χριστιανούς, να έχουν ένα τέτοιο φρόνημα. Θα έλεγα έτσι, παίρνοντας ένα δάνειο κοσμικό, ότι ο χριστιανός είναι λίγο τσιγκάνος. Πως οι τσιγκάνοι είναι γνωστοί γιατί μετέβαιναν από τόπο σε τόπο, δεν δένονταν ιδιαίτερα με τη γη τους και με τα πράγματά τους, αλλά ήταν πάντοτε περιπλανόμενοι. Έτσι είναι η ψυχή του χριστιανού. Μπορεί να έχει μια μόνιμη πατρίδα, να έχει έναν τόπο που έχει αγαπήσει, αλλά δεν δένεται. Η ψυχή του χριστιανού είναι σαν ελεύθερη, σαν το πουλί, και είναι έτοιμη να πετάξει ανα πάσα στιγμή όπου καλέσει ο Θεός. Βλέπουμε συγχρόνους Αγίους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Μαξίμοβιτς γιορτάζει την 5η, 2 του μηνός Ιουλίου. Είναι γνωστός ως Αρχιεπίσκοπος Δυτικής Σανγκάης και Σαν Φρανσίσκο, αλλά ξεκίνησε από τη Σερβία και από τη Ρωσία, βρέθηκε στην Ολλανδία,
όπου ίδρυσε εκεί πέρα ενορίες, ανέπτυξε πνευματικό έργο, μεγάλο, σπουδαίο ποιματικό έργο. Μετά βρέθηκε στη Σαγκάη και εκεί μόλις πέσανε πόλεμοι και ταραχές, σαν άλλος Μωυσής, χωρίς να σκεφτεί τίποτε, έφυγε και πέρασε και το ποιμνιό του όσους μπορούσε απέναντι στο Σαν Φρανσίσκο στην Αμερική και έφτιαξε καινούργια φωλιά, καινούργια εκκλησία, καινούργιο έργο και ήταν ελεύθερος και δεν ήταν δεμένος με τίποτε. Και όταν μπήκαμε μέσα στο χώρο που ζούσε, που ήταν το γραφείο που είχε μέσα στο ορφανοτροφείο που είχε φτιάξει, διαπιστώσαμε ότι είχε ένα γραφείο με μια μεγάλη δερμάτινη πολυθρόνα στην οποία καθόταν και σε αυτή την πολυθρόνα έγραφε, σε αυτή διάβαζε, σε αυτή κοιμότανε. Δεν είχε ούτε κρεβάτι. Κοίτα, λέει, πολύ σύνηθες να βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο με το ρασάκι του τριμμένο, ενώ ήταν επίσκοπος, και με τα παπούτσια του να οργώνει τις γειτονιές και να πηγαίνει στα νοσοκομεία, να πηγαίνει από εδώ, να πηγαίνει από εκεί, να τρέχει όπου τον έχουν ανάγκη, είτε τον είχαν καλέσει είτε δεν τον είχαν καλέσει, γιατί ζούσε με τον Χριστό, ήταν ελεύθερος στη σχέση του με τον Χριστό. Και όταν είσαι με τον Χριστό, αρχίζεις και παίρνεις πράγματα από εκείνον, γίνεσαι ταυτόχρονα και μέλος μιας τοπικής κοινότητας αλλά και παγκόσμιος και οικουμενικός. Αυτός είναι ο οικουμενικός τρόπος των Αγίων. Γίνονται παγκόσμιοι, αγαπάνε τους πάντες και δεν δένονται με κανέναν, αλλά και ταυτόχρονα είναι ενωμένοι με την προσευχή τους και με την αγάπη με όλους τους ανθρώπους. Θα φτάσει ένας Άγιος μοναχός, γνωστός μοναχικός πατέρας, ο Άγιος Σεραπείων, επίσκοπος Θμούαιος, να πει ότι μοναχός εστίν, αληθής μοναχός εστί, ότι σπάσει συνειρμοσμένος και πάντων και χωρισμένος. Αυτός που είναι ενωμένος, λέει, συναρμοσμένος με όλους και είναι και χωρισμένος και από όλους. Τι μυστήριο πράγμα. Αυτή την ομορφιά αυτής της σχέσης που δεν σε κάνει ούτε να βαριέσαι, ούτε να συνηθίζεις, αλλά ούτε και να τονεί η αγάπη σου και να διαφορείς. Αγαπάς σφόδρα τους πάντες και τα πάντα και πρώτα απ' όλα το Χριστό μας και ταυτόχρονα είσαι και ελεύθερος απ' όλα, δεν εξαρτάσαι από τίποτε και δεν καλλιεργείς εξάρτηση κανενός μαζί σου. Αυτή την ομορφιά την κλείνει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και αυτό που είπαμε για τον μοναχό, τον αληθινό, κατά αναλογία εφαρμόζεται στη ζωή όλων μας. Και αν προσέξετε, αυτό το δέσιμό μας το παράλογο με τα πράγματα και τα πρόσωπα του κόσμου τούτου είναι αυτό που στέκεται το μεγαλύτερο εμπόδιο για την πορεία μας προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο. Είναι αυτό που γεννάει τις μεγαλύτερες παθολογίες πνευματικές και ψυχικές που ζούμε στην εποχή μας. Βλέπετε, η μάνα πολλές φορές έχει ένα τέτοιο δέσιμο με τα παιδιά της, δεν μπορεί να το διαχειριστεί κατά Θεόν και τι γίνεται, πνίγει τα παιδιά της με τον τρόπο της και πνίγεται και αυτή η ίδια, αγχώνεται με το παραμικρό. Αγχώνεται μέχρι τα βαθιά της γεράματα, τι κάνουν τα παιδιά της που έχουν φτάσει και αυτά στα γεράματα. Με πήρε μια φορά μια κυρία, μου λέει, κάντε την ομιλία, λέει, πιο νωρίς, γιατί φοβόμαστε για τα παιδιά μας, λέει. Φεύγουνε, λέει, 10 και μισή από εκεί μέχρι να στα σπίτια τα της. Τι ζωή ζούμε, ποιος ξέρει τι θα τους τύχει. Λέω, πόσο χρόνο είναι τα παιδιά σου? Εγώ φοβήθηκα, μην ότι πέτε πιτσιρίκια και το σκάνα από το σπίτι. 30-35 λέει. Λέω, μάνα μου, τώρα κάτσε ηρέμησε. Άστα και αυτά να κάνουν το βήμα τους. Εσύ δεν κυκλοφόρησες ποτέ 10 και μισή στα 30 σου? Κυκλοφόρησα, μου λέει. Άστα, λέω, τα καημένα και αυτά να κάνουν τα δικά τους βήματα. Βλέπετε, αυτή η εξάρτηση, αυτό το δέσιμο, αυτό το λάθος δέσιμο και με τα πράγματα. Γι' αυτό το σπίτι εγώ δούλεψα, κοπίασα, έκανα, έρανα, ξέρεις εμένα,
λέει ο πατέρας, πως έτρεχε ο ιδρώτας για να δουλέψω να φτιάξω αυτό το σπίτι και εσύ είσαι υποχρεωμένος να μείνεις εσύ σε αυτό το σπίτι. Μα δεν θέλει η γυναίκα μου, ρε πατέρα, του λέει το παιδί. Όχι, εδώ θα μείνεις. Τι θέλεις? Άμα δεν σέβεται τον κόπο του πατέρα σου, χώρισέ τη. Μα την αγαπάω. Τι με νοιάζει? Δεν σ' αγαπάει, δεν σ' ακούει. Και βάζουμε φωτιά στην ψυχή του παιδιού μας πριν ακόμη ξεκινήσει το σπίτι του. Αυτά είναι απλά παραδείγματα της καθημερινότητας, αλλά δείχνουν πώς μπορούν να μας χωρίσουν από το Θεό και από τους ανθρώπους. Άλλη περίπτωση. Έφυγε μια μοναχοκόρη, ο μπαμπάς ήταν και είχε και αρκετά χρήματα, ήταν και επιστήμονας. Της είχε ετοιμάσει και το γραφείο του και πήγε να γίνει μοναχή. Πω πω κακό που έγινε. Εγώ που της ετοίμασα το γραφείο, της ετοίμασα περιουσία, δεν έλεγε ότι θα την πεθυμίσω. Άντε αυτό να το καταλάβει κανείς. Άλλωστε δεν υπήρχε λόγος να τη χάσει. Το μοναστήρι ήταν 2 ώρες πιο εκεί από το σπίτι του. Μπορούσε να πηγαίνει να τη βλέπει όποτε ήθελε την κόρη του. Αλλά τόσα που ετοίμασα για την κόρη μου και δεν θα τα γευθεί, δεν θα τα διαχειριστεί εκείνη, δεν θα με διαδεχθεί. Κοιτάξτε τι εγωιστικός τρόπος είναι αυτός. Πόσο πολύ δενόμαστε λοιπόν με τα πράγματα και με τις προσδοκίες μας και με όλα αυτά και φτάνουμε να έχουμε άγχος, μέρημνα τρομερή για τα πάντα και αυτό να μας βάζει και σε μεγάλες πνευματικές περιπέτειες. Να αφήνουμε στην ψυχή μας μίσος, να αφήνουμε στην ψυχή μας κακίες, γκρίνιες και όλα αυτά τα οποία μας απομακρύνουν από το Θεό και από το στόχο μας. Οι Άγιοι είχαν άλλο φρόνημα και ζητούσαν, όπως λέει το Ευαγγέλιο, πρώτα τη δικαιοσύνη και τη Βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα ερχόντουσαν μόνα τους. Και το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει. Αλλά παρόλα αυτά σήμερα πολλοί από εμάς, ίσως και παλιότερα, αλλά λέω για το σήμερα που το βλέπουμε και το ξέρουμε, κοιτάζουμε να ασφαλιστούμε πίσω από κοσμικές ασφάλειες και σιγουριές. Γι' αυτό και επιτρέπει ο Θεός στις μέρες μας όλες αυτές οι ασφάλειες που τους έχουμε τόσο δεδομένες να αρχίζουν να κλονίζονται. Περάσαμε κάποιες δεκαετίες ειρηνικές και οικονομικής, θα λέγαμε, ανάπτυξης. Και επιτρέπει ο Θεός, επειδή δεν τη χρησιμοποιήσαμε σωστά την οικονομική ανάπτυξη των δεκαετιών μετά τον πόλεμο, 50, 60, 70, 80, δεν ξέρω πότε ήταν και πόσο διήρκησε αυτή η ανάπτυξη, και φτιάξαμε ένα κοσμικό βασίλειο καθένας για τον εαυτό του, επιτρέπει ο Θεός αυτή η ευμάρεια, η υλική, σιγά σιγά να μειώνεται. Τώρα μιλάνε όλοι όχι για μια κρίση απλή οικονομική, αλλά για ένα μεγάλο κράχ που περιμένουμε. Μακάρι να μην γίνει ποτέ, να μην δοκιμαστεί ο άνθρωπος, αλλά αν γίνει θα δοκιμαστεί ιδιαιτέρως πρώτα η πίστη μας, μετά η αγάπη μας προς όλους τους αδελφούς μας και μετά όλα τα άλλα. Και θα δοκιμαστεί η πίστη μας γιατί μάθαμε να πιστεύουμε όσο έχουμε την κοιλιά και την τσέπη γεμάτη. Και να δηλώνουμε πιστοί, ορθόδοξοι, Έλληνες, χριστιανοί, όταν η τσεπούλα μας είναι γεμάτη και το στομαχάκι μας δεν γουργουρίζει. Για δείτε όμως οι ασκητές τι κάνουν. Έχουν φαγητό και δεν τρώνε. Και αφήνουν επίτηδες την κοιλιά να πεινάσει, για να αυξηθεί η πίστη μέσα τους, για να αυξηθεί η εσπλαχνία και η συμπάθεια προς εκείνους που είναι φτωχοί και έχουν πείνα πραγματική και για να κάνουν καλύτερη προσευχή. Τι λένε οι πατέρες? Δώσμη καρδία επίπονον εις αναζήτησή σου. Κάνε, λέει, Χριστέ μου, να πονάει η καρδιά μου και να σε αναζητώ. Στα καλά καθούμενα και στην καλοπέραση συνήθως η καρδιά δεν πονάει. Και ζητούσαν έμπονη προσευχή και αν δεν υπήρχαν εξωτερικοί πόνοι, τους δημιουργούσαν οι πατέρες μας. Κάναν μετάνοιες, κάναν άσκηση,
κάναν ορθοστασίες, αγρυπνίες ολόκληρες όρθιοι και χρησιμοποιούσανε και εκείνα τα ξύλα που ακουμπούσαν σε σχήμα ταφ για να μπορούν να στέκονται όρθιοι όλη τη νύχτα. Εκείνα τα ξύλα ακουμπούσε στα χέρια επάνω και είχε ένα ξύλο σαν βάση και όταν σε έπαιρνε ο ύπνος, αναγκαστικά το ξύλο έγερνε και έπεφτες κάτω. Οπότε ξύπναγες. Τι κάνανε οι άνθρωποι για να έχουν προσευχή, για να έχουν ευαισθησία κατά Θεόν και όχι ευαισθησία συναισθηματική. Τι κάνανε για να μπορούν να είναι άνθρωποι με πνευματικές κεραίες τεταμένες και να μπορούν να είναι πομποί και δέκτες των μηνυμάτων του ουρανού προς τον κόσμο τούτον. Εμείς θέλουμε μέσα από τη σιγουριά μας, από την άνεσή μας, από μία αντιασκητική ζωή, να έχουμε όλα τα καλά του Θεού. Να τα έχουμε εδώ πέρα. Και μου έλεγε μια ψυχή, θέλω, λέει, εδώ και τώρα, λέει, να ζήσω απόλυτα τη χαρά. Του λέω, καημένε μου, ζητάς κάτι που δεν το θέλει ο Θεός να τη ζήσεις τώρα τη χαρά, γιατί δεν σε συμφέρει. Μα πώς, λέει, όλα τα καλά δεν θέλει ο Θεός? Ναι, αλλά τα καλά που μένουν αιώνια. Αν σου δώσει εδώ και τώρα μια απόλυτη χαρά ο Θεός, θα θεοποιήσεις αυτή τη χαρά και τα πρόσωπα που θα στη χαρίσουνε και δεν θα έχεις καμία αναζήτηση για τον Χριστό. Επιτρέπει ο Θεός λοιπόν, επειδή είμαστε ανώριμοι πνευματικά, να δοκιμαζόμαστε, να μην εκπληρώνονται όλες μας οι επιθυμίες, να βλέπουμε τα πράγματα, τα πρόσωπα, τις σχέσεις να κλονίζονται για να ανακαλύψουμε πού και πώς πρέπει να θεμελιώσουμε από αυτή τη στιγμή που το συνειδητοποιώ όλες τις επίγειες σχέσεις μας, τις ιδιοκτησίες μας και τα πάντα. Μας καλεί ο Χριστός να τον βάζουμε εκείνον θεμέλιο και κορονίδα σε κάθε μας προσπάθεια, σε κάθε τι που κάνουμε. Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, είμαστε καταδικασμένοι να πλανόμαστε, να βλέπουμε αυτά τα πράγματα που σας προανέφερα, το σπίτι μας, το αυτοκίνητό μας, ως τον παράδεισό μας. Και μόλις αυτός ο παράδεισος έρχεται λίγο να ταρακουνηθεί, να χάνουμε τη γη κατά τα πόδια μας και να είμαστε έτοιμοι να αρνηθούμε και την πίστη μας. Μήπως τα παραλέει ο πατήρ Γεώργιος? Μα δεν τα λέει ο πατήρ Γεώργιος. Τι λέει ένα μεγάλο βιβλίο της Εκκλησίας, δύσκολο, δυσερμήνευτο, αλλά αυτό είναι πεντακάθαρο όπως το λέει η Αποκάλυψη. Θα προσκυνήσετε, λέει, τον Αντίχριστο, επειδή θα σας έχει του χεριού του μέσα από την τροφή σας. Το λέει ή δεν το λέει? Δεν θα μπορεί κανείς, λέει, που δεν θα τον προσκυνήσει, να αγοράσει και να πουλήσει και να έχει τα απαραίτητα. Άρα, για χάρη αυτών των εντός εισαγωγικών απαραίτητων, θα τρέξουν οι πολλοί και οι δυνατόν, λέει, θα πλανηθούν και οι εκλεκτοί να τα παραδώσουν όλα στην εξουσία του Αντιχρίστου. Θα είναι ο μεγάλος πειρασμός που θα περάσει κάποτε, όποτε θέλει ο Θεός και όποτε επιτρέψει η Οικουμένη, για να ξεχωρίσει ποιος πραγματικά πέπειθε επί Κύριο και ποιος έχει εμπιστευτεί τις δικές του δυνάμεις και όλα όσα εκείνος έχει δημιουργήσει. Βλέπουμε λοιπόν την ίδια την Εκκλησία να μας πληροφορεί και να μας λέει, μην θεοποιείτε τίποτε επίγειο, μην το βάζετε πρώτη προτεραιότητα, γιατί θα την πατήσετε, θα χαθείτε και αν δεν χαθείτε θα ταλαιπωρηθείτε πάρα πολύ μέχρι να έρθετε σε επίγνωση και να μετανοήσετε και να βρείτε τον δρόμο για τη σωτηρία σας, για τη Βασιλεία του Θεού.
Έρχεται η Εκκλησία και μας λέει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για τα πάντα. Το έχουμε πει και άλλη φορά. Διαβάστε τους τρεις πρώτους λόγους της Κλίμακας. Δεν είναι για τους καλογύρους, είναι και για μας. Περί ξενιτείας, περί αποταγής, περί απροσπάθειας και θα δείτε πόσες αλήθειες υπάρχουν εκεί μέσα. Δεν πρέπει να είμαστε δεμένοι με τίποτε. Για να μπορούμε να πορευόμαστε κατά το θέλημα του Θεού. Για να μπορούμε να λέμε σαν τον προφήτη Σαμουήλ, «Λάλη Κύριε, ο δούλος σου ακούει». Αν ήταν δεμένος ο Άγιος Παΐσιος, ο αυτός ο μεγάλος Άγιος των ημερών μας, με την οικογένειά του, την πατρική, με τα αδέρφια του, για τα οποία θυσιαζότανε, με πολύ φιλότιμο και για τους γονείς του, και τα υπεραγαπούσε, αλλά δεν δέθηκε ποτέ παραπάνω. Δέθηκε όσο έπρεπε. Θα είχε φύγει να αφιερωθεί στον Χριστό? Όχι. Και αν ήταν δεμένος με το πρώτο μοναστήρι που πήγε και είχε βολευτεί μέσα εκεί και δεν δίψαγε η ψυχή του για κάτι παραπάνω, θα έφευγε από εκεί να πάει κάπου αλλού και μετά κάπου αλλού και μετά να αρχίσει να πηγαίνει κάπου αλλού για να έχει ησυχία. Και βέβαια μέσα στην ησυχία του στέλνει ο Θεός κόσμο πολύ, χιλιάδες κόσμο να τον δει, να πάρει την ευχή του και να ωφεληθεί από τις διδαχές του. Ούτε καν με την ησυχία δεν ήταν δεμένος. Αυτή που ποθούσε την ησυχία, την προσευχή, ούτε με αυτή δεν ήταν δεμένος. Δεν πήγαινε σύμφωνα με το θέλημά του να ζητήσει ησυχία από το Θεό και αν κάτι γινόταν και η ησυχία αυτή διασαλευόταν να πάθει νευρικό κλονισμό. Όχι, αυτό θα το παθαίναμε εμείς. Ο Άγιος Παΐσιος πήγαινε σύμφωνα με το πρόγραμμα του Θεού. Δεν έβαζε μεγάλο δικό του πρόγραμμα. Είχε το πρόγραμμά του και καμιά φορά έφευγε τελείως από το πρόγραμμά του όταν ο Θεός τον καλούσε σε μία άλλη κατάσταση. Ο παπά Εφραίμ ο Κατουνακιώτης σε θεωρία ήτανε, αναφέρεται ένα περιστατικό, θεωρία ακτής του φωτός. Έβλεπε, λέει, τρία φώτα μέσα στο κελί του και ζούσε μια παραδεισένια κατάσταση και λαμβάνει πληροφορία ότι έρχονται κάποιοι και τον γυρεύουν. Μέσα στην ώρα της προσευχής έλαβε αυτή την πληροφορία και προς στιγμή έτσι πέρασε ελαφρός ο λογισμός, λέει, μήπως να περιμένουν αυτοί και να κάτσουν από το τι ωραία που είναι. Όχι, λέει, θα πάω να τους ανοίξω. Και έλαβε πληροφορία ότι εκεί ευαρεστήθηκε ο Θεός, στο να πάει να ανοίξει, δηλαδή να θυσιάσει αυτό που είχε, το όμορφο, και να πάει εκεί που ήθελε ο Θεός. Βλέπουμε λοιπόν πως οι Άγιοι δεν δένονταν με τίποτε και δεν είχαν πολλά επίγεια αιτήματα. Και τι λέγανε? Μέσα στο Κύριε σου Χριστέ ελεησόν με. Υπάρχουν όλα τα καλά. Ξέρει ο Θεός θα μας δώσει μέσα στο ελεός του. Μην το ζαλίζουμε. Και ερχόμαστε εμείς σήμερα και γράφουμε υπερηγίας και φωτίσεως και επιτυχίας στις εξετάσεις. Άλλος μου έγραψε υπέρ επιτυχίας της αναιρέσεως στον Άριο Πάγο της υπαρήθμου τάδε δικαστικής υποθέσεως. Δεν σας λέω ψέματα, το έχω δει με τα μάτια μου. Και λέω, ρε ευλογημένη, τα έχει ανάγκη αυτά ο Θεός και τον αριθμό μη τυχόν και χάσουμε τον μπούσουλα. Κι όμως, εντάξει, αυτός με απλότητα έβγαλε αυτό. Αλλά τι δείχνει αυτό? Πόσο πολύ έχουμε δεθεί με αυτά? Ελέησέ με και εσύ ξέρεις πώς θα με ελεήσεις, πότε θα με ελεήσεις, αν θα με ελεήσεις όπως εγώ θέλω. Γιατί θα με ελεήσεις σίγουρα, αλλά θα με ελεήσεις ίσως με το δικό σου τρόπο. Μην πεισμώνουμε στα αιτήματά μας, τα πολλά, τα δευτερεύοντα. Να εμένουμε στο πρώτο και κύριο αίτημά μας, τη δικαιοσύνη του Θεού και τη βασιλεία του Θεού. Να ζητάμε το έλεος του Θεού και εκείνο το έλεος θα μας παρέχει τα πάντα. Εκείνος είναι ο χορηγός παντός αγαθού. Για φανταστείτε την Αγία Σοφία μας. Το έχουμε πει κι άλλες φορές, αλλά είναι τρανό παράδειγμα, γι' αυτό το λέμε. Αν ήταν δεμένη με τις κορούλες της και ήθελε να τις καλοπαντρέψει και έκανε τέτοιες προσευχές, δεν θα μπορούσε να τις δει να θυσιάζονται στο όνομα του Χριστού. Αλλά εκείνη ήταν έτοιμη να τις δει να θυσιάζονται. Και η Αγία Σοφία ήταν στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, θα πει κάποιος, μετά έχουμε παραδείγματα. Πώς δεν έχουμε παραδείγματα? Πώς δεν έχουμε παραδείγματα?
Δεν έχουμε παραδείγματα στην άλλος της πόλης. Οικογένεια Κομνηνών που αγίασε ολόκληρη, νομίζω Δαβίδ Κομνηνός, τους θυμούν στη Δράμα επάνω ιδιαιτέρως, με παιδιά και ανήψια που μαρτύρησαν για να μην υποκύψουνε. Αυτοί δεν είχανε ανθρώπινες επιθυμίες, δεν είχανε προσδοκίες, στόχους, επίγειους. Βεβαίως και είχανε, αλλά είχανε ένα στόχο πιο πάνω από όλους αυτούς τους στόχους. Να είναι με τον Χριστό. Ο Λουκάς Νοταράς, τα ίδια και εκείνος, τα παιδιά του μαρτύρησαν για να μην τουρκέψουνε. Οι νεομάρτυρες μέσα στην τουρκοκρατία, τι είναι αν δεν είναι τέτοια παραδείγματα. Οι ασκητές, οι έγγαμοι μέσα στον κόσμο που κανείς δεν τους ξέρει, αλλά υπάρχουν αυτά τα περίφημα βιβλία ασκητές μέσα στον κόσμο, να το πάρετε να το διαβάσετε. Μανάδες και γιαγιάδες που ζούσαν σαν ασκήτριες, που ξέρανε να ζουν με ένα κομμάτι ψωμί, να μην χτίζουν παλάτια επίγεια, αλλά να χτίζουν παλάτια στους ουρανούς, που ζούσαν με απόλυτη ελεημοσύνη, με απόλυτη πτωχία, με απόλυτη υπακοή στο θέλημα του Θεού και με άκρα ταπείνωση. Και αυτοί οι άνθρωποι χαριτώθηκαν. Και εμείς θέλουμε να πάμε καβάλα στάλογο και να πούμε στον Παράδεισο έτσι καβαλώντας, περήφανοι, αταπείνωτοι, έχοντας γεμίσει από όλες τις επιθυμίες μας, έχοντας έρθει σε έναν κορεσμό από τα πάντα, και στο τέλος να έρθει ο Χριστός και να μας πει: «Έλα εδώ Παπαγιώτη μου, μια χαρά, τι ωραία που πήγες εδώ, μπες και στον Παράδεισο τώρα, στο χρωστάω, δεν μπορώ να στο στερήσω». Αν δεν, πρέπει να πεινάσουμε, πρέπει να διψάσουμε, πρέπει να πονέσουμε. Και η πείνα και η δίψα καμιά φορά, ξέρετε, δεν είναι μόνο από τις οικονομικές δυσκέρειες. Καμιά φορά πρέπει να πεινάσεις εκουσίως την νηστεία της Εκκλησίας μας. Είναι μια άσκηση πείνας. Να μην χορταίνεις με το αλάδωτο και να κάνεις εκεί το αλάδωτο 40 ημέρες, 40 τόσες, τη μεγάλη σαρακοστή, και να γουργουρίζει η κοιλιά σου και να λες δεν πειράζει. Λέγε καμιά προσευχή και κάνεις και παραπάνω ακολουθίες εκείνη την περίοδο για να επαληθευτεί ότι ούτε πάρκο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντός ρήματος εκπορευωμένου διαστόματος Θεού. Γεμίζεις και χορταίνεις με την ακολουθία, με το Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου. Γεμίζεις και χορταίνεις με το Κύριε σου Χριστέ ελεησόν με, με το ψαλτήρι που είναι διπλό εκείνη την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής. Διπλά καθίσματα κάθε ημέρα, 7-8 καθίσματα κάθε μέρα του ψαλτηρίου. Πολύ ψαλμή. Δύο φορές διαβάζεται μέσα στην εβδομάδα. Βλέπετε πως η Εκκλησία μας βάζει σε πείνα, σε δίψα, σε στέρηση. Γιατί? Για να μας κρατάει ελεύθερους. Μας προπονεί, όπως ένας αθλητής όταν είναι να πάει να τρέξει έναν αγώνα ή να δοκιμαστεί στο άθλημά του, όποιο και αν είναι, από την προηγούμενη μέρα προπονείται, εγκρατεύεται πολλές φορές και στα σαρκικά αμαρτήματα και στα ποτά και σε όλα, για να μπορέσει να αποδώσει με τον καλύτερο τρόπο την ώρα που θα δώσουμε τον αγώνα, τον τελικό. Έτσι και ο χριστιανός πρέπει να προπονείται. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, έχουμε σαν σύνθημα ζωής, αν θέλετε, να μην γυρεύουμε τίποτε παραπάνω από τον Χριστό. Η πρώτη μας έννοια, η πρώτη μας μέρημνα, ο πρώτος στόχος μας είναι να είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό, να ζούμε τη δικαιοσύνη του, τη βασιλεία του από τώρα, για να αξιωθούμε να τη ζήσουμε και εις τους αιώνες των αιώνων. Αν δεν ζήσουμε με αυτόν τον τρόπο, δεν θα αξιωθούμε ιδιαιτέρων πραγμάτων. Ίσως να μην σωθούμε κιόλας. Ίσως να έχουμε την ταυτότητα του Ορθόδοξου Χριστιανού σε αυτή τη ζωή και να πάμε τελείως επιπόλαια και εμείς μπροστά στο Χριστό και να μας πει «Ουκ είδα ημάς» και να λέμε «Μα γιατί?» «Γιατί δεν μ' ακούσατε, δεν κάνατε το θέλημά μου, δεν ήσασταν δικοί μου, ποιος ήταν Θεός σας? Το χρήμα, πήγαινε στο χρήμα να σας δώσει παράδεισο. Ποιος ήταν Θεός σας? Η ειδονή, πήγαινε στην ειδονή, αν μπορεί να σας δώσει παράδεισο και αιωνιότητα. Ποιος ήταν ο Θεός σας? Τα παιδιά σας. Πηγαίνετε στα παιδιά σας να σας βάλουν στον Παράδεισο.
σκληρές κουβέντες, αλλά υπάρχει περίπτωση σοβαρή να τις ακούσουμε. Έτσι μας έχουν υποψιάσει οι Άγιοι Πατέρες, ότι ο Χριστός δίνει περιθώρια, ελεεί, μακροθυμεί και μας καλεί όλους, αλλά μας καλεί σε μετάνοια. Δεν μας καλεί να αυξήσουμε το κλαμπ των χριστιανών. Δεν είμαστε μια κοσμική οργάνωση, ούτε μια ΜΚΟ, ούτε ένα κόμμα, ούτε ένα ιδεολογικό κίνημα που πρέπει να είμαστε κάμποση. Και δυο και τρεις και πέντε λέει, εκεί εν το μέσο είμαι εγώ λέει ο Χριστός. Δεν μίλησε για χιλιάδες, όλοι θέλουν να σωθούν, αλλά όχι με το ζόρι. Μας καλεί σε μετάνοια. Και τι σημαίνει μετάνοια? Να απεκδυθούμε από όλα τα κρικέλια που μας δένουν με αυτή τη γη. Γιατί είμαστε γήινοι, αλλά ταυτόχρονα και ουράνιοι. Έχουμε χώμα και νερό στο φτιάξιμό μας, στην κατασκευή μας, αλλά έχουμε και πνοή Θεού. Και δεν μπορεί το ένα να υπάρχει εις βάρος του άλλου. Η πνοή του Θεού είναι τέτοια που είναι ικανή και το πύλινο σώμα μας να το θεώσει. Δεν πρέπει να αφήσουμε το πύλινο σώμα μας να φυσήξει μακριά την πνοή του Θεού και να μας αφήσει στον πυλό, στη φθορά και στο θάνατο. Πρέπει να παντρέψουμε και τα δύο τόσο δυνατά και να τα κινήσουμε προς τον Χριστό με όλη μας τη δύναμη. Αυτή είναι η μέριμνά μας και αυτή είναι και η λύση, αν θέλετε, σε όλα μας τα προβλήματα. Ποιος από εμάς θα ήταν παραπονεμένος από τη ζωή του, αν σε όλη τη ζωή του διαρκώς φλέρταρε με το Θεό, αδολεσκούσε, φλιαρούσε με το Θεό? Ποιος θα ήταν παραπονεμένος? Ποιος θα είχε γκρίνια εσωτερική, μιζέρια, κατάθλιψη, θλίψη, αθυμία και όλα αυτά τα άσχημα? Κανένας. Επειδή είμαστε τσιγκούνιδες στη σχέση μας με το Θεό, γι' αυτό και δεν πλουτίζουμε κατά Θεόν. Ο Σπύρον λέει επευλογίες, επευλογίες και θερήσει. Και τι λέγανε οι πατέρες μας? Τώρα που είμαστε νέοι να κοπιάσουμε, λέγανε, να κοπιάσουμε για το Θεό, για να έχουμε καρπό πνευματικό όταν δεν θα μπορούμε να κάνουμε κόπους. Εμείς δεν θέλουμε να κοπιάσουμε ούτε στα νιάτα ούτε στα γεράματα. Και τι γίνεται? Δεν πλουτίζουμε κατά Θεόν και μένουμε φτωχαδάκια, με γεμάτες τσέπες, γεμάτες κοιλιές, ίσως και δυο αυτοκίνητα και δυο και τρία σπίτια, αλλά φτωχαδάκια, ενδεείς, άποροι πνευματικά, και την πατάμε. Και έρχεται πολλές φορές μία προσωπική κρίση, μία οικογενειακή κρίση, μία κοινωνική ή παγκόσμια κρίση, για να αναδείξει την απορία μας, όχι για να τιμωρηθούμε, αλλά μην τυχόν και συνειδητοποιήσουμε πόσο άποροι, πόσο φτωχοί είμαστε και στρέψουμε τα μάτια στο Θεό έστω και την τελευταία στιγμή. Αλλά να τα στρέψουμε με πάθος, με φλόγα καρδιακή, με ένα ζήλο ιερό και θείο μέσα μας και κερδίσουμε στο τέλος όσα δεν κερδίσαμε όλη μας τη ζωή. Ευτυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι το ζήσαν αυτό. Άνθρωποι που δεν θα περίμενε κανένας να μπουν στη Βασιλεία του Θεού, μπήκαν και μπήκανε παλικαρίστια. Γιατί την ώρα της κρίσης, την ώρα που φάνηκε η φτώχεια τους, ξέραν πού θα γυρέψουν τον πλούτο και τον γύρεψαν κατευθείαν στο Χριστό. Πού είναι ο δωτήρ παντός αγαθού, εκείνος που δίνει όλα τα καλά. Και βλέπουμε λοιπόν πασίγνωστο σχεδιαστή μόδας, ομοφιλόφιλο, πασίγνωστο για τις βόλτες και τις κρουαζιέρες και τα πάρτι στην Μύκονο και στην Ίμπιζα και σε άλλες περιοχές, έτσι αριστοκρατικές εντός εισαγωγικών, όταν αρρωσταίνει και καταλαβαίνει τη φτώχεια του, να στρέφεται στον πλούσιο Χριστό και να του ζητά από το δικό του πλούτο. Και ο Χριστός μας, άρχοντας σε όλα του, του έδωσε.
αφού είδε ότι συνειδητοποίησε, μετενόησε, του έδωσε τα πάντα, σαν να μην είχε κάνει τίποτε ποτέ κακό. Και ειδοποιούσε το πνευματικό να πάει να τον κοινωνήσει και τον ειδοποίησε και πριν φύγει από τη ζωή. Και του λέει, σε παρακαλώ Πάτερ, λέει, να έρθεις μετά τα μεσάνυχτα, γιατί εμφανίστηκε η κυρία Θεοτόκος και μου είπε ότι γύρω στις 2:30 με 3 τα ξημερώματα θα φύγω από αυτόν τον κόσμο. Καλή του ώρα του Βασίλη. Να έχουμε την ευχή του, μάλλον πρέπει να λέμε. Και βλέπουμε πολλούς ανθρώπους τέτοιους. Ένας άλλος εφοπλιστής, νομίζετε ότι έτσι αυτοί δεν αγιάζουνε, αγιάζουν και αυτοί. Πέρασε τη ζωή του, έφτιαξε καράβια, έφτιαξε, αλλά ήρθε η ώρα που είδε και αυτός ότι τίποτα δεν είχε φτιάξει. Και ήρθε η ώρα της μετάνοιας και της επίγνωσης. Και τον βλέπανε, λέει, αφού πλέον είχε κάνει μεταστροφή, την ώρα του συμβουλίου μέσα στην ναυτιλιακή εταιρεία του, με τους διευθυντάδες του, τους υπολείπους μέτοχους, να συγκινείται εκεί που καθότανε και να αναλύεται σε δάκρυα. Και να του λένε, μίστερ, και τον μιλάγαν στα αγγλικά, ήταν στο Λονδίνο, η έδρα του, τι έχετε? Και τους έλεγε, το λέω στα ελληνικά, ένα μη άλλαξε τη ζωή μου, λέει. Και ποιο ήταν αυτό το μη? Η μετάνοια. Άπειρα παραδείγματα από ανθρώπους που κανείς δεν θα περίμενε. Άρα λοιπόν ο Χριστός όντως μας περιμένει και μας δίνει περιθώρια, αλλά μην περιμένουμε να τα εξαντλήσουμε όλα, να είμαστε έτοιμοι από τώρα. Δεν ανάγκη να γίνουν πόλεμοι, να γίνουν σεισμοί, να γίνουν λοιμοί, να γίνουν καταποντισμοί και όλα όσα ακούμε, και μακάρι να μην γίνουν ποτέ, εγώ δεν θέλω να πω ότι θα γίνουν, αλλά δεν είναι ανάγκη να περιμένουμε αυτά. Ο φιλότιμος αγωνιστής από τώρα αγωνίζεται. Από τώρα πεινάει με αυτούς που πεινάνε. Από τώρα αγχώνεται για αυτούς που αγχώνονται. Και από τώρα κάνει ό,τι μπορεί. Ό,τι περνάει από το χέρι του για να είναι κοντά στο Θεό. Μα θα μου πείτε, μας κλέβει ο διάβολος με τις μέρημνες, με τις σκέψεις, με τις φροντίδες, με αυτά. Και εσείς τι κάθεστε? Ανόητοιστε, κουτορνίδια? Κλέψτε τον κι εσείς. Κλέψτε τον κλέφτη. Δεν σας κλέβει? Και την ώρα της προσευχής και την ώρα που μιλάμε τώρα και ακούτε λόγο Θεού, δεν πάει να σας κλέψει με λογισμούς, με 1000 δυο, να πάει αλλού το μυαλό σας? Όταν λοιπόν είναι και αλλού το μυαλό σας, κλέβετε κι εσείς πάλι. Όταν είστε στη δουλειά σας, σταθείτε λίγο, βάλτε το κεφάλι σας κάτω, να φαίνεται ότι τρίβετε το κεφάλι σας ό,τι σκέφτεστε, στο γραφείο σας. Καθίστε 2 λεπτά, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σέ με. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σέ με. Υπεραγία Θεοτό και σώσε με. Και κάντε το 5-10 φορές μέχρι να τελειώσουν οι δουλειές σας. Μπαίνετε στο αυτοκίνητο, μην έχετε το ραδιόφωνο που είναι. Βάλτε το εκεί σε ένα στην πυραϊκή εκκλησία. Βάλτε κανένα στικάκι μέσα με τίποτε προσευχές να ακούτε τους χαιρετισμούς. Να ακούτε την παράκληση. Να ακούτε την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμε, μπας και τυπωθεί και μες στο μυαλό σας. Και να λέγετε όποτε μπορείτε περισσότερο αυτή την σωτήρια προσευχή. Κλέψτε τον κλέφτη. Κλέψτε και όλους όσους σας κλέβουν πνευματικά, που σας λένε ότι πρέπει να βλέπετε από το πρωί μέχρι το βράδυ τηλεόραση, από το να βλέπετε το κομπιούτερ, να ενημερώνεστε μέσα από το κομπιούτερ για τα πάντα. Εσείς κάντε και μια μικρή αντίσταση, βάλτε στόχο να αγοράζετε ένα βιβλίο πνευματικό το μήνα. Μπορείτε. Όχι το πιο μεγάλο σε μέγεθος, ας είναι μέχρι 100 σελίδες. Και βάλτε ένα στόχο να διαβάζετε κάθε μέρα 2 σελίδες. Ας τελειώσει και σε 1,5 μήνα, δεν πειράζει, και σε 2. Θα έχετε κλέψει όσους κλέβουν το μυαλό σας μέσα από τις οθόνες. Βάλτε ένα στόχο, όταν θα μπείτε στις οθόνες για να μπείτε σε όλα τα ειδησιογραφικά πρακτορία και να δείτε και τα mail και να δείτε και τα μηνύματα στο Instagram και στο Messenger και στο ένα και στο άλλο και στο Twitter, πώς τα λένε όλα αυτά. Λοιπόν, να βάλετε να ακούσετε και μια ομιλία πνευματική. Να βάλετε να δείτε ένα ωραίο βιντεάκι, ακόμη και παιδικό. Τι ωραία που έχουν φτιάξει ακόμη για τον Απόστολο Παύλο, και να βάλετε και τα παιδιά σας δίπλα. Είναι ένα ωραίο, το έχει βγάλει η Μητρόπολη Γλυφάδος, που λέει από τη Δαμασκό, λέει, μέχρι την Ακρόπολη, και δείχνει την πορεία του Αποστόλου Παύλου με καρτούν, έτσι πως τα λέμε, κινούμενα σχέδια.
Βάλτε να δείτε κάτι, να δείτε πώς θα αλλάξει μέσα σας η ζωή σας, η ψυχή σας η ίδια. Κλέψτε τον κλέφτη. Μην αφήνεστε στις ξυλιές που τρώτε από τον πονηρό και μένετε αμέτωχοι σε αυτόν τον αγώνα. Και μετά κλαίγεστε και λέτε δεν μπορώ, πάλι την πάτησα, πάλι δεν τα κατάφερα. Εντάξει, αμάρτησες, δεν τα κατάφερες. Ησύχασε παιδάκι μου, πάμε παρακάτω. Τώρα όμως να τα καταφέρεις. Τώρα να τα καταφέρεις. Και αν τώρα δεν τα καταφέρεις, θα συνεχίσεις να προσπαθείς να τα καταφέρεις λίγο πιο πέρα. Και λίγο πιο πέρα, και λίγο πιο πέρα. Να μην σταματάμε αυτή την προσπάθεια. Αλλά μια προσπάθεια που θα έχει πρώτη στόχευση την ένωσή μας με τον Χριστό. Θα του λέτε Χριστέ μου, εγώ είμαι ανάξιος. Είμαι ρεμάλι, είμαι παλιάνθρωπος. Η ψυχή μου, η καρδιά μου, η διάνοιά μου, το σώμα μου, όλα με πάνε αλλού. Δεν σε θέλω πραγματικά, αλλά θέλω να σε θέλω. Θέλω να σε αγαπάω. Θέλω να είμαι δικό σου. Δεν ξέρω πόσο το πιστεύω, αλλά αφού στο λέω, πάρε δικαίωμα και κάνε με δικό σου. Πάρε δικαίωμα και ένωσέ με μαζί σου. Πάρε δικαίωμα από τα λόγια μου, σου ανοίγω την πόρτα και μπες εσύ και εγκαθίδρυσε τη βασιλεία σου εντός μου. Για να μην ζω μακριά από σένα. Για να είμαι πάντοτε ενωμένος με σένα. Και όταν θα είμαι με σένα, όλα θα είναι όμορφα. Χωρίς εσένα, όλα θα είναι άσχημα. Τι έλεγε ο Άγιος Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Ξέρα να ζήσουν οι άνθρωποι αυτοί, ρε παιδιά. Ήταν άρχοντες, ήταν περικέτηδες. Γλεντούσαν πνευματικά. Χριστέ μου, λέει, δεν αξίζω, λέει, τον παράδεισο. Δεν τον αξίζω. Γι' αυτό δεν τολμώ να στο ζητήσω. Αλλά εκεί κάτω στην κόλαση που θα είμαι, κοιτάξτε έρωτας, στην κόλαση που θα είμαι, ρίξε μου, λέει, μια ματιά, λέει, και μόλις η ματιά σου θα πέσει επάνω μου, τότε για μένα θα γίνει η κόλαση παράδεισος. Τι ερωτικά λόγια, τι πόθος, τι γλέντι πνευματικό είναι αυτό, να ξέρεις ότι είσαι για την κόλαση, αλλά να ελπίζεις τη ματιά του Χριστού που θα την κάνει παράδεισο. Δεν είναι φτηνό συνέστημα αυτό. Αυτό βγαίνει μέσα από μια καρδιά που έχει πληγωθεί, έχει τρωθεί από την αγάπη του Χριστού. Από μια καρδιά που έχει πολεμήσει για να ξεριζώσει πάθη. Μια καρδιά λοιπόν πληγωμένη, ματωμένη. Γιατί όταν ξεριζώνονται τα πάθη, ξέρετε τα πάθη, είναι σαν περικοκλάδες με αγκάθια. Σφίγγουν την καρδιά και όταν πας να τα ξεριζώσεις ματώνει η καρδιά σου, σκίζονται τα σωθικά σου. Αυτή λοιπόν η καρδιά, η πληγωμένη, η ματωμένη, είναι αυτή που ξέρει να ζει. Οι κρύες καρδιές ούτε ματώνουν ούτε πληγώνουν και είναι υπερευαίσθητες και εύθυκτες. Μην τυχόν και δεν μου μίλησε καλά η γειτόνισσα ή ο φίλος μου ή ο αδερφός μου και τώρα εγώ είμαι στενοχωρημένος. Δεν βλέπουν παράδεισο. Αυτά θα τα πετάξετε, τις χαζοευαισθησίες. Να πονάτε για τον Χριστό. Κι αν ο άλλος σας έβρισε, κι αν ο άλλος σας είπε κάτι, τι έγινε, άνθρωπος είναι εσύ, δεν έχεις πει κάτι σε κάποιον. Δεν έχεις κάνει λάθος στη ζωή σου, δεν έχεις αδικήσει, δεν έχεις κατακρίνει, δεν έχεις κουτσομπολέψει, τι υπάρχει που δεν έχουμε κάνει. Όλα τα έχουμε κάνει. Και αν δεν τα κάναμε, τα έχουμε σκεφτεί να τα κάνουμε, τα έχουμε επιθυμήσει να τα κάνουμε. Μη στεκόμαστε στο κακό που κάνει ο άλλος. Ο άλλος ό,τι μπορεί κάνει. Άρρωστος κι αυτός, άρρωστος κι εγώ. Είναι σαν να κάθομαι εγώ στο ένα κρεβάτι, να έχω ανοίξει από την κατάκληση, να γεμίζω πίον και αίμα τα σεντόνια μου και να λέω για τον άλλον τον απέναντι που έχει κι αυτός, ξέρω εγώ, βροχοπνευμονία και βγάζει συνέχεια φλέματα. Κοίτα τι κάνει, βύχει συνέχεια αυτός. Εγώ που αιμορραγώ και που πιωροώ συνέχεια, να κοιτάζω τον άλλον τη βύχη. Και δεν κοιτάζω τις δικές μου πληγές. Τα δικά μου αίματα, το δικό μου πίον, τη δική μου αηδία που βγαίνει από το σώμα μου, δεν το κάνουμε. Πληγωνόμαστε και στενοχωρούμαστε για αυτά. Και για το γεγονός ότι αφήνουμε να περνάνε οι ευκαιρίες για τη σωτηρία μας χωρίς να μας καίγεται καρφάκι, δεν πληγωνόμαστε, δεν στενοχωριόμαστε. Εκεί καλοπερνάμε. Και αν μας αφήσει και κανείς την καλοπέραση, μας αρέσει ακόμη περισσότερο. Ακόμη περισσότερο. Άσε με. Θέλω να καλοπερνάω. Πώς θέλουμε το καλοκαίρι μας, σε μια παραλία, με μια φραπεδιά, με ένα φρέντο εσπρέσο και μετά να πάμε στο διαμέρισμα, να είναι δροσερό, να είναι ωραίο, να έχουμε και μια τεράστια
οθόνη, να μπαίνουμε στα, πώς τα λένε, Netflix και όλα αυτά τα τέτοια. Λοιπόν, και να έχουμε και από κοντά την ύπαρξη, τη γλυκιά που θα μας συντροφεύει και κανένα, πώς τα λένε, μοχίτο. Λοιπόν, και αυτό είναι το καλοκαίρι μας. Εντάξει ρε παιδιά, να έχετε και κάτι από αυτά, δεν λέω. Καλά είναι και αυτά, χρειάζονται. Άνθρωποι είμαστε, θέλουμε και ανθρώπινες παρηγοριές. Αλλά να ξημερώνει η μέρα και επειδή τώρα έχουμε διακοπές, να μην κάνουμε το σταυρό μας πρώτα, να μην μπούμε μια προσευχή, να φτάνει η νύχτα και αντί να την εκμεταλλευτούμε, γιατί είναι μεγάλη μέρα και οι νύχτες του καλοκαιριού είναι πιο ήπιες, να βγούμε στο μπαλκόνι μας να πούμε το απόδειπνο, να κοιτάξουμε και λίγο τα αστέρια, ειδικά όσοι θα πάνε από εδώ και από εκεί στην επαρχία θα έχουν να δουν αστέρια, εδώ στην Αθήνα δεν βλέπουμε και πολλά. Και εκεί να αφήσουμε τον εαυτό μας έτσι να εισδύσει αν είναι δυνατόν μέσα σε αυτόν τον ουρανό, μπας και ανακαλύψει το Θεό, αντί να πούμε αυτά τίποτε, αντί να πάμε στις παρακλήσεις το 15 Αύγουστο, ω βαριόμαι. Δεν έχει καλό ψάλτη, θα πάω όταν θα πάω στην ενορία, τα κορίτσια ψένουν καλά τις τρίτες, θα πάω να ακούσω εκεί τις παρακλήσεις. Δυστυχώς αυτά τα λέμε εμείς και είμαστε χριστιανοί. Και τι κάνουμε, αφήνουμε και περνάει έτσι ο καιρός. Και ζούμε ένα χριστιανικό βίο χωρίς Χριστό. Γιατί δεν τον γυρεύουμε, δεν πεινάμε και δεν διψάμε για τον Χριστό. Και έρθει το Ευαγγέλιο να μας πει, παρατήστε και τα φαγιά και τις τροφές και τα ενδύματα, μην έχετε το σημέριμνα ρε παιδιά λέει. Άντε ζητήστε πρώτα το Θεό, δεν ξέρει αυτός τι σας λείπει, όλα θα σας τα δώσει. Μα δεν ξέρει, θέλω να βρω άντρα να παντρευτώ λέει η γυναίκα, θέλει να βρει γυναίκα το παλικάρι να παντρευτεί, δεν ξέρει ο Θεός. Πρέπει να βάλω τα δυνατά μου, βρε βάλ τα δυνατά σου, δεν λέει κανείς. Αλλά άστο και στα χέρια του Θεού. Μην τυχόν και πάρεις κανέναν άνθρωπο στο λαιμό σου και μην τυχόν και δεν είσαι για γάμο. Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλοι για γάμο. Γιατί δεν το αποδεχόμαστε. Θυμάμαι μια γερόντισσα, γύρισε και είπε μια κουβέντα, πω, φαρμάκι ήταν. Πολύ σκληρή κουβέντα. Λέει σε μια γυναίκα, λέει παντρεύτηκες. Όχι λέει. Δεν ήταν θέλημα Θεού. Δεν θα λες δεν ήταν θέλημα Θεού, της λέει η γερόντισσα. Ήταν δυναμική η γερόντισσα, η αλήθεια είναι. Τα έλεγε τσεκουράτα. Θα λες δεν ήμουν άξια να παντρευτώ. Πού να τα ακούσει ο σημερινός άνθρωπος. Θα πάθει κατάθλιψη. Εγώ δεν ήμουν άξια. Είσαι σίγουρη, άμα ήταν καμιά πιο έτσι, αυτό δεν την πλάκουν στα χασκούκια την γερόντισσα. Το ίδιο και οι άντρες. Εγώ δεν είμαι άξιος. Είμαστε άξιοι. Όχι για να παντρευτούμε. Για να κάνουμε παιδιά. Για να στεκόμαστε όρθιοι. Για να ανασένουμε. Για να τρώμε. Για να πίνουμε. Για να έχουμε δουλειά. Πώς το βλέπετε. Είμαι εγώ άξιος να στέκομαι εδώ μπροστά σας και να σας μιλάω. Είμαι άξιος να ιερουργώ μέσα στην Αγία Τράπεζα. Από την άκρα φιλανθρωπία του Θεού ζούμε όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε όταν ζητάμε κάτι να λέμε αυτό θέλω αλλά εσύ ξέρεις. Και έτσι ησυχάζουμε, ηρεμούμε, δεν ταλαιπωριόμαστε και δεν ταλαιπωρούμε και τους άλλους. Και τότε μυστηριωδώς πώς έρχονται τα πράγματα μόνα τους. Όταν ο άνθρωπος ανοιχτεί σε αυτή τη συχνότητα του αφήματος στο θέλημα του Θεού, της εξητήσεως, της ολοκληρωτικής, της απόλυτης αν είναι δυνατόν, από την καρδιά του, της βασιλείας και της δικαιοσύνης του Θεού, πώς του έρχονται και όλα τα άλλα και από εκεί που ήταν φτωχαδάκι απ' όλα γίνεται ζάμπλουτος και αρχίζει και μοιράζει σε όλους και απ' όλα. Αυτά είναι τα μυστήρια του Θεού. Αυτή είναι η άπειρη αγάπη Του και καταδέχεται, ρίχνει τα μούτρα του ο Θεός, θα μου συγχωρέσετε την έκφραση, να μας λέει να με ζητάτε πιο πολύ απ' όλα. Λες και μας έχει ανάγκη. Εμείς Τον έχουμε ανάγκη. Και μας λέει πώς θα ζητάμε, τι θα ζητάμε και πώς θα ζητάμε Αυτόν αποκλειστικά και την ένωση μαζί Του και τη δικαιοσύνη Του και τη βασιλεία Του. Γιατί μας το λέει αυτό? Για να καταλάβουμε ότι δίχως αυτά δεν μπορούμε τίποτε να ζήσουμε όμορφα. Για να καταλάβουμε ότι αν δεν έχουμε το Χριστό δεν έχουμε τίποτε.
μπας και μπορέσουμε να κερδίσουμε κάτι περισσότερο, αφινόμενοι σε αυτό το θέλημα του Θεού, στη δικαιοσύνη του Θεού, στη βασιλεία του Θεού, στην ένωση μαζί Του εν τέλει και στην συνοδοιπορία μαζί με τον Χριστό. Μας κάνει την τιμή ο Θεός και μας θέλει δικούς Του και δεν το έχουμε καταλάβει. Νομίζουμε ότι εμείς Του κάνουμε το χατήρι και ερχόμαστε στην Εκκλησία. Η ουσία είναι αλλιώς, ότι μας τιμά που μας θέλει να γευόμαστε τα αγαθά της θεϊκής μακαριότητος. Μας τιμά που μας έπλασε εκ του μηδενός, μας έπλασε κατ' εικόνα αυτού και καθομοίωση και μας οδηγεί στη θέωση, στην καταχάρη θέωση. Μας θέλει να είμαστε, όπως είπαμε και στις προηγούμενες ομιλίες, Άγιοι, να είμαστε όπως οι Άγιοι Απόστολοι. Και μας θέλει γιατί? Για να περάσουμε εμείς καλά. Και να περάσουμε όχι τώρα καλά, αλλά να περνάμε πάντοτε καλά. Αν είχαμε πραγματικό πόθο για ευχαρίστηση και ειδονή, δεν θα ήμασταν τέτοιοι χλιαροί χριστιανοί που είμαστε τώρα. Θα ήμασταν όλοι ασκητές. Θα ήμασταν όλοι φτωχοί κατά κόσμο και πλούσιοι κατά Θεόν. Θα μας έβλεπαν όλοι και θα λέγαν πώς κακοπαθούν οι χριστιανοί, αλλά και ταυτόχρονα θα λέγανε μα τι έχουν αυτοί οι χριστιανοί και λάμπουνε σαν ήλιος και σαν φεγγάρι και σαν αστέρια, γιατί πραγματικά θα λάμπαμε όλοι μας, επειδή δεν θέλουμε να πλουτίζουμε κατά Θεό και είμαστε μίζεροι στις προσπάθειές μας και στους αγώνες μας, γι' αυτό και έχουμε και λίγα αποτελέσματα. Ας αφαιθούμε λοιπόν, ας κάνουμε όσο περισσότερο αγώνα μπορούμε, ας βάλουμε πολύ προσευχή στη ζωή μας, πολύ προσευχή, πολύ καλό λογισμό και μη μας ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι άνθρωποι γύρω μας και ειδικά τι κάνουν σε σχέση με μας. Αν μας αγαπάν ή δεν μας αγαπάν. Αν κάνουν προσευχή για μας ή αν μας κάνουν μάγια. Να μη μας ενδιαφέρει. Να είναι καλά να κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ ξέρω τι θέλω να κάνω εγώ. Εγώ θέλω να είμαι με τον Χριστό. Δεν ξέρω πώς θα το κάνω απόλυτα. Το ψάχνω στη γραφή, στους Αγίους Πατέρες, στα μυστήρια της Εκκλησίας, ρωτάω πνευματικό, κάνω την προσπάθειά μου, αλλά ξέρω ότι θέλω να είμαι κοντά Του. Εξελεξάμην παραρρυπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή εκείνμε εν σκηνόμασιν αμαρτωλών, λέει ο προφήτης Δαβίδ. Διάλεξα, λέει, να είμαι, λέει, παραπεταμένος, αλλά στον οίκο του Θεού μου, λέει, περισσότερο, παρά στις επαύλεις των αμαρτωλών και των ανθρώπων που ζουν με τριφυλότητα κοσμική. Ας είναι αυτός ο πόθος ο δικός μας και ας διαλέγουμε να είμαστε παραπεταμένοι αλλά μέσα στον οίκο του Θεού μας και κάθε φορά που μπαίνουμε εδώ μέσα να ξέρετε ότι χιλιάδες άγγελοι και αρχάγγελοι και άγιοι μας περιβάλλουν. Γι' αυτό και όποτε μπαίνει άνθρωπος στην εκκλησία και κάτσει, είτε έχει ακολουθία είτε δεν έχει, γαληνεύει η ψυχή του. Δέχεται αντάβγειες της Θείας Χάριτος. Έχει σκέπη τα φτερουγίσματα των αγγέλων εδώ μέσα. Καμιά φορά τους κάνω πλάκα όταν έρχονται μέσα και μιλάνε δυνατά μεταξύ τους και κουβεντιάζουν. Θα ξυπνήσουμε, λέει, και οι Άγιοι εδώ πέρα. Μην τους ταράζουμε, λέω. Δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά είναι πραγματικότητα αυτό. Όχι ότι εγώ τους βλέπω, αλλήμωνο. Τους είδαν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Εγώ δεν έχω μάτια τέτοια ακόμη. Και δεν θα τα αποκτήσω μάλλον, αλλά τέλος πάντων. Μικρό το κακό. Λοιπόν, εδώ μέσα είναι άγγελοι και αρχάγγελοι και άγιοι. Και εμείς θα μπαίνουμε μέσα εδώ και θα σκουρνιάζουμε σαν τα παιδιά. Και θα λέμε, Χριστέ μου, εδώ τι ωραία που είναι. Εδώ είναι και η παραλία μου, εδώ είναι και το βουνό μου, εδώ είναι και η πισίνα μου, εδώ είναι και η κατασκήνωσή μου, εδώ είναι τα πάντα μου, η οικογένειά μου, η εργασία μου, η ανάπαυσή μου και η παλέστρα μου. Εδώ θέλω να ζήσω, εδώ θέλω να πεθάνω και από αυτή την παλέστρα, την επίγεια που είναι ο ναός, στον οποίο όμως ζούμε τη σύναξη του ουρανού και της γης, φεύγει ο άνθρωπος και ανεβαίνει κατευθείαν προς τον Θεό. Και κάθε φορά που φεύγει κάποιος από τους ενωρίτες, έτσι μεγάλοι άνθρωποι που τους έχουμε γνωρίσει δεκαετίες πια, λέω, κοίτα να δεις,
Τι είχε αυτός ο άνθρωπος, ήταν πιο καλός από τους άλλους? Όχι, σαν τους άλλους ήταν. Ήταν Άγιος, δεν ξέρω, Θεός ξέρει. Είχε και αυτός παιδιά, είχε εγγόνια ή δεν είχε παιδιά, δεν είχε εγγόνια. Είχε δουλειά, είχε σύνταξη, είχε άγχος, είχε. Αλλά τι τον έκανε να διαφέρει από τα άλλα γεροντάκια? Αυτός έσερνε τα βήματά του στην εκκλησία μέχρι το τέλος του. Αυτό το πράγμα ο Θεός το στεφανώνει. Ξέρετε τι συγκινητικό είναι να βλέπεις ανθρώπους να σέρνονται για να έρθουν κάθε μέρα στον Εσπερινό? Και τι ευθύνη έχουμε εμείς που έχουμε ποδάρια και δεν πάμε. Έχουμε και χρόνο και δεν τον αφιερώνουμε. Γι' αυτό παιδιά, στην εκκλησία, στην εκκλησία, στην εκκλησία και μέσα στην εκκλησία θα ζήσουμε τη βασιλεία και τη δικαιοσύνη του Θεού και θα πάμε κατευθείαν στο Θεό. Στα βαθιά σας γεράματα εύχομαι σε όλους, και αφού έχετε γευθεί όλα τα αγαθά, ουράνια και επίγεια, να πάτε γεμάτοι, χορτάτοι στη βασιλεία του Θεού, αλλά χορτάτοι κατά Θεόν. Να είστε καλά, ο Θεός να σας ευλογεί.